Η Ελένη Δήμου. Υγεία σε όλους σας. Μην ξεχνάμε τα ζώα. Να αγαπάμε τη φύση. Και σε σένα, Πέτρο μου, ό,τι υποθείς. Η Κωνσταντίνα. Καλησπέρα, Πέτρο. Ευχαριστώ που με κάλεσε στην εκπομπή σου. Εύχομαι να περάσει καλά Χριστούγεννα και σε όλο τον κόσμο να περάσει τα Χριστούγεννά του όπως τα επιθυμεί. Για τον καινούριο χρόνο, εύχομαι να είναι καλύτερη χρονιά από την περσινή, να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής σε όλη την ανθρωπότητα και να περνάμε όλοι καλά. Δεν είναι μόνο ηθοποιός, είναι και τραγουδίστρια, κυρίως θα έλεγα, η Σόφη Ζανίνου. Τώρα υποθέτω ότι πρέπει να κάνω κάποια ευχή. Ναι. Ναι. Εύχομαι λοιπόν σε σένα, σε μένα και σε όλο τον κόσμο κάτι πολύ κοινό, κάτι που πιστεύω ότι το έχουν πει και άλλοι. Υγεία. Και το λέω αυτό γιατί πρόσφατα είχα μια μικρή περιπετιούλα με την υγεία και είδα άλλη μια φορά πόσο σημαντικό πράγμα είναι. Και εύχομαι σε όλους μας να έχουμε κέφια. Κέφι για έρωτα, κέφι για δουλειά, κέφι για καυγά. Καλό είναι να έχεις κέφι γενικώς. Ο Γιώργος Αρής. Εύχομαι μια καλύτερη χρονιά σε όλους και πάνω απ' όλα υγεία. Ελπίδα. Για τις Άγιες Μέρες που περνάμε, χρόνια πολλά, καλή η χρονιά που μας έρχεται. Εύχομαι να πάει καλά η χρονιά αυτή, γιατί όπως ξέρουμε όλοι, περνάμε δύσκολες μέρες παγκόσμια. Και άλλη μια ευχή. Ας πιάσει η πρώτη. Λεωνίδας Βελής. Σε έναν κόσμο ο οποίος είναι άνω κάτω, εύχομαι να επέλθει η γαλήνη, ηρεμία και ανθρωπιά. Θα ήθελα να ευχηθώ κάτι για σένα, Πέτρο. Εύχομαι να είσαι καλά, να μας δίνεις όμορφα μουσικά και τηλεοπτικά προγράμματα. Χρόνια πολλά. Πίτσα Παπαδοπούλου. Πίτσα. Πέτρο, εύχομαι σε όλο τον κόσμο και σε σένα υγεία, ειρήνη και αγάπη. Ο Μανώλης Λιθάκης. Αυτές τις ημέρες εύχομαι σε όλους τους ανθρώπους να φέρουν ευτυχία, αγάπη, ειρήνη και καινούργιος χρόνος να είναι ότι το καλύτερο για όλους μας. Ο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος. Πέτρο, καταρχάς σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκλησή σου. Επίσης θέλω να πω χρόνια πολλά, χαρούμενα γενέθλια, happy birthday στον Αντένα που κλείνει εσύ ως τον ένα χρόνο μιας τόσο καλής λειτουργίας και σε όλο τον κόσμο θέλω να ευχηθώ υγεία, ειρήνη και ευτυχία για το 1991 αλλά και για το μέλλον. Η Σοφία Βόσου. Γεια σου Πέτρο μου, γεια σου, πολλά σου. Χρόνια, καλά χρόνια, γεμάτα υγεία. Σε ευχαριστώ που με κάλεσες εδώ και σένα και τον Αντένα και θέλω να πω να έχουμε όλοι μας πολύ μυαλό. Να κάνουμε αυτή τη χρονιά τουλάχιστον λίγο καλύτερη από την περσινή. Και να κλείσω προσωπικά, ειδικά σε σένα που τόσο αγαπάω και τόσο εκτιμάω, ό,τι ποθείς. Εάν κοιτάξετε το ρολόι σας, θα δείτε ότι φτάνουμε προς το τέλος. Όμως έχει μείνει ένα ακόμα όνομα για την απόψινή εκπομπή. Μια πολύ σημαντική τραγουδίστρια του έντεχνου αλλά και του γνήσιου λαϊκού τραγουδιού και του ελαφρού ακόμα. Είναι μαζί μας η Δούκισσα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Να σε γερεί, πάντα. Ευχαριστώ πολύ επίσης. Ήθελα όμως να πω και τις ευχές μου στον κόσμο. Χρόνια πολλά σε όλους σας. Καλά Χριστούγεννα. Καλή πρωτοχρονιά και πάνω απ' όλα ειρήνη που την έχουμε τόσο ανάγκη. Και μια από τις τελευταίες επιτυχίες της Δούκισσας και κοίτα τι έγινε. Πόσα χρόνια τραγουδάς, Δούκισσα? Τόσα. Και από δίσκο τι ετοιμάζει για το 1991? Πέτρο μου θα ήταν έτοιμος. Αλλά κάποια γρήπη με σταμάτησε φωνητικά και έτσι θα τον ολοκληρώσω μια από αυτές τις μέρες, όχι μια από αυτές τις μέρες, αρκετές από αυτές τις μέρες που μας έρχονται. Θα μπω στα στούντιος μέσα να τον τελειώσω και πιστεύω μετά τα Γιαννιού περίπου θα κυκλοφορήσει. Έχει μόνο λαϊκά τραγούδια ή και ελαφρά του ύφους της Δούκισσας? Κοίτα, είναι η Δούκισσα που ξέρουμε, λίγο ανανεωμένη. Θέλω να σας ευχαριστήσω που μείνατε κοντά μας, να σας ευχηθώ μέσα από την καρδιά μου για άλλη μια φορά χρόνια πολλά. Και να δούμε τους τίτλους της εκπομπής, τους τίτλους του τέλους.